για τους επαγγελματίες και γενικά για όσους έχουν μπλοκάκι, ο πονοκέφαλος είναι διπλός. Εκτός από το κεφαλικό φόρο, περίπου 1 εκατομμύριο επιτηδευματίες, σχεδόν όλοι όσοι έχουν μπλοκάκια, θα πρέπει να πληρώσουν 300 ευρώ επιπλέον, μόνο και μόνο επειδή είναι επαγγελματίες. Αφαιρέσανε από τους συνταξιούχους και εγώ είμαι ένας από αυτούς. Και οι τιμές ανεβήκαν απάνω, όλες, 30%. Αυτό δεν είναι εσωτερικό δάνειο, τι είναι? Στο στόχαστρο όμως μπαίνουν οι έχοντες και κατέχοντες, που θα πρέπει να πληρώσουν και τρίτο λογαριασμό. Την έκτακτη σφορά πολυτελούς διαβίωσης 5%. Για αυτοκίνητο πάνω από 2.000 κυβικά εκατοστά, για πισίνα ή για σκάφος. Ενώ η εφορία τους περιμένει στη γωνία και με τα νέα τεκμήρια. Συζητάγαμε και συζητάω και με άλλα παιδιά που ασχολούνται με τα σκάφη και με διάφορες τέτοιες δουλειές και τα λοιπά. Ήταν όλα μαύρα. Δεν είχαν, τους αναγκαίνει, δεν τους είχαν αγγίξει. Πώς γίνεται, π.χ. που είχα δει την πρώτη φορά στις ειδήσεις, ο άλλος να έχει το κόσμο τα σπίτια και να δηλώνει 10.000 ευρώ εισόδημα. Και εγώ να δηλώνω με το ζόρι αυτά που πρέπει να δηλώσω. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το Νοέμβριο έρχονται τα τέλη κυκλοφορίας με μέση αύξηση 13% και το Δεκέμβριο διπλός φόρος στα ακίνητα. Το ΕΤΑΚ του 2009 μαζί με το φόρο ακίνητης περιουσίας. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα δούμε όλο το παρασκήνιο πίσω από την παρέτηση του αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, κ. Χάρη Παμπούκη, πριν από λίγες ώρες. Τη σκληρή επιστολή που έστειλε στον Πρωθυπουργό, τι έχει εξοργήσει τον Γιώργο Παπανδρέου, πληροφορίες από τον Γιάννη Τσακίρη και την Κάτια Μακρύ. Θα είναι μαζί μας ο σύμβουλος έκδοσης της εφημερίδας Το Παρόν, ο Μάκης Κουρής, και αθώς επίσης ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Πρωτόπαπας, και ο τομεάρχης παιδείας της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Άρης Πιλιοτόπουλος. Επιστροφή στην ειδησιογραφία και με μια αιχμηρή επιστολή του στο Μέγαρο Μαξίμου συνόδευσε την παρέτησή του από την κυβέρνηση ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, ο κ. Χάρης Παμπούκης. Αιτία, η αντιδράση στην πρότασή του για επανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας, ιδιαίτερα από τον κ. Χρήστο Παπουτσί, ο οποίος μίλησε στο Υπουργικό Συμβούλιο για υπονομευτική ενέργεια σε βάρος του. Να καλησπέρι στο σημείο αυτό τον κ. Μάκη Κουρή, σύμβουλο έκδοση στο Παρόν. Καλησπέρα, κύριε Κουρή. Τη συνάδελφο την Κάτια τη Μακρύ που είναι μαζί μας για τις πληροφορίες της, τον Γιάννη τον Τσακίρη που θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ και θα δούμε και το ρεπορτάζ του τώρα αμέσως, και τον Λάμπρο τον Καλαρίτη. Λοιπόν, πάμε πρώτα να δούμε το βίντεο και αμέσως μετά όλες τις πληροφορίες και τα σχόλια. Στη χώρα μας. Σαν κεραυνός έπεσε στην κυβέρνηση η παρέτηση του Χάρη Παμπούκη από τη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Ο Χάρης Παμπούκης, μετά τις βολές που δέχτηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον Χρήστο Παπουτσί, υπέβαλε σήμερα την παρέτησή του στο Μέγαρο Μαξίμου. Η αμετάκλητη απόφασή μου να παραιτηθώ επιβεβαιώνει πλήρως το χαρακτήρα και την ουσία της εμπλοκής μου στην πολιτική. Αποτελεί πράξη ευθύνης, πράξη ενός ανθρώπου που δεν είχε ποτέ σχέση εξάρτησης με θέσεις ή καρέκλες. Είναι αυτονόητη πράξη αξιοπρέπειας. Όλα ξεκίνησαν πριν από 2 μέρες, όταν ο Χάρης Παμπούκης, μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ζητούσε την επανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας. Να το πούμε χωρίς περιστροφές, αυτό το αίτημα είναι πλέον καθολικό. Όταν λέω καθολικό, δεν υπάρχει ένας ο οποίος να υποστηρίζει άλλη άποψη. Προφανώς το έχω θέσει υπόψη του κ. Υπουργού και ξέρει και την προσωπική μου άποψη. Και η δική μου άποψη δεν είναι προσωπική, ούτε εξυπηρετείται προσωπικά. Όχι, δηλαδή, εννοείται. Απλά ασκαθίζει οποιοδήποτε ασκαθίσει σε αυτή την καρέκλα. Ο Χρήστος Παπουτσής, που έχει αναλάβει το λιμενικό μετά την κατάργηση του Υπουργείου Ναυτιλίας, έθεσε αμέσως το θέμα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Πρωθυπουργός προτίμησε να κρατήσει ίσες αποστάσεις. Δεν δέχομαι υπονομεύσεις από συναδέλφους μου. Δεν θέλω υπουργούς κολλημένους με τις καρέκλες. Η δουλειά είναι συλλογική. Σε ό,τι με αφορά, το μόνο με το οποίο είμαι κολλημένος είναι η αξιοπρέπειά μου. Ωστόσο, αργά το βράδυ από το Μαξίμου διέρεαν ότι δεν υπάρχει θέμα επανασύστασης του Υπουργείου Ναυτιλίας. Μετά από αυτήν την εξέλιξη, ο Χάρης Παμπούκης ευνηδίασε τους πάντες, υποβάλλοντας την παρέτησή του. Σε μια κρίσιμη στιγμή για τον τόπο, οφείλουμε να μην υπακούμε σε δογματισμούς και προσωπικές στρατηγικές που δεν εξυπηρετούν τους εθνικούς στόχους. Πρόσφατα, διατύπωσα δημοσίως, με καθαρότητα και παρησία, την πρόταση για την επανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας, η οποία υπηρετεί το προφανές. Θεωρώ αυτονόητη πολιτική υποχρέωση να υπερασπίζεται κανείς και να διατυπώνει θέσεις προς όφελος του εθνικού συμφέροντος. Και προφανώς η πολιτική αδικείται όταν προσλαμβάνει προσωπικά χαρακτηριστικά. Η παρέτηση έγινε αποδεκτή από τον κ. Παπανδρέου, ενώ το περιεχόμενο της επιστολής Παμπούκη δόθηκε στους δημοσιογράφους από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου έκανε δεκτή την παρέτηση του κ. Χάρη Παμπούκη, αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και τον ευχαρίστησε για την προσφορά του στο έργο της κυβέρνησης. Ο κύριος Παμπούκης το κατάλαβε έστω και αργά. Υπέβαλε την παρέτησή του, την οποία χαρακτήρισε μάλιστα ως αυτονόητη πράξη αξιοπρέπειας. Ο κύριος Παπανδρέου όμως επιμένει στο λάθος. Αρνείται πεισματικά
κόντρα στο συμφέρον της χώρας να δεχτεί αυτό που προτείνει εδώ και μήνες η Νέα Δημοκρατία και ο Αντώνης Σαμαράς. Να επανασυστήσει το Υπουργείο Ναυτιλίας. Επιτέλους ο Πρωθυπουργός της καταραίουσας κυβέρνησης ας το κάνει πράξη έστω και την ίστατη ώρα. Ο Χάρης Παμπούκης ήταν όλα αυτά τα χρόνια πολύ στενός συνεργάτης του Πρωθυπουργού, ένας από τους λίγους τακτικούς συνομιλητές του Γιώργου Παπανδρέου και η παρέτησή του έχει προκαλέσει αίσθηση στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Λοιπόν, Γιάννη Τσακίρη, δάμε το ρεπορτάζ σου. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Τις τελευταίες ώρες πριν από την παρέτηση Παμπούκη, ακούγαμε για κόντρα Παπανδρέου Παπουτσί και ξαφνικά μας ήρθε παρέτηση Παμπούκη. Ουσιαστικά δεν είχαμε κόντρα Παπανδρέου Παπουτσί. Είχαμε μία αναφορά του Πρωθυπουργού, αυτή που είδαμε και στο βίντεο, ότι δεν θέλω να είστε κολλημένοι στις καρέκλες σας. Πρέπει να υπάρχει συλλογική ευθύνη. Αυτοί αρκετοί την εξέλαβαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του Υπουργού Συμβουλίου ως αιχμή προς τον Χρήστο Παπουτσί. Αμέσως μετά όμως διευκρίνησαν από το Μέγαρο Μαξίμου ότι δεν υπήρχε καμία αιχμή προς τον Χρήστο Παπουτσί και μάλιστα έλεγαν χαρακτηριστικά ότι δεν είναι στη σκέψη του Πρωθυπουργού, δεν υπάρχει θέμα καν επανασύσταση του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Ουσιαστικά δηλαδή με αυτόν τον τρόπο άδειασαν εμέσως πλην σαφώς το Χάρη Παμπούκη που είχε θέσει δύο μέρες πριν αυτό το θέμα. Είχε πει ότι είναι καθολικό αίτημα ο κύριος Παμπούκης. Αυτό είχε πει τότε στη συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση. Να σου πω Σωτήρη, ότι μπορεί να έπεσε σαν βόμβα στο εσωτερικό της κυβέρνησης η είδηση της παρέτησης του Χάρη Παμπούκη. Ωστόσο, αποτελούσε κοινό μυστικό ότι υπήρχε διάσταση απόψεων με το υπόλοιπο επιτελείο του Πρωθυπουργού. Ο Χάρης Παμπούκης, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, διαφωνούσε σε όλα με το υπόλοιπο επιτελείο του Γιώργου Παπανδρέου. Μάλιστα, ουσιαστικά το αναφέρει και κάτι τέτοιο στη δήλωσή του, αν τη διαβάσει κάποιος προσεκτικά. Λέει ουσιαστικά ότι δεν συμφωνούσα με όλες τις αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν. Θα λέγαμε περισσότερο ότι αυτή η ιστορία με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ήταν αφορμή. Απλά η κορυφή του παγόβουνου. Ναι, ναι. Βεβαίως η έντονη αντίδραση του Χρήστου Παπουτσί κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, εκεί που ουσιαστικά είπε ότι δεν δέχομαι να με υπονομεύουν κυβερνητικά στελέχη, αλλά και η αντίδραση του Πρωθυπουργού που έκλεισε το θέμα του Υπουργείου Ναυτιλίας, ουσιαστικά τον οδήγησαν. Σαν να έδειχνε τον κύριο Παπούγη το δρόμο της παρέτησης. Τον οδήγησαν πιο γρήγορα στον δρόμο της παρέτησης. Απλώς μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος μέχρι πριν από ένα χρόνο ήταν το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού. Έτσι, ήταν στο Μέγαρο Μαξίμου μαζί του. Πολύ στενός συνεργάτης του Γιώργου Παπανδρέου εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Θα σου πω ότι ήταν, θεωρείται, ο αρχιτέκτονας της προσέγγισης με τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Ναι. Όλες αυτές τις κίνησεις που είχαμε το τελευταίο διάστημα, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι από την πρώτη στιγμή ο Χάρης Παπούκης ζητούσε από τον Γιώργο Παπανδρέου να αξιοποιήσει σε κορυφαία θέση τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Έλεγε χαρακτηριστικά να τον βάλει μέσα στο παιχνίδι από τότε που κέρδισε τις εκλογές στο ΠΑΣΟΚ. Το έκανε λοιπόν αυτό ο κύριος Παπανδρέου, αλλά τον κύριο Παπούκη τον έβγαλε το παιχνίδι από ό,τι φαίνεται. Λοιπόν, Κάτια Μακρύ, πάμε σε σένα. Καλησπέρα. Βεβαίως είναι μια πολύ χειρή παρέτηση αυτή του κύριου Παπούκη σε μια πολύ δύσκολη στιγμή και για την κυβέρνηση. Και όπως σωστά είπατε, μιλάμε για τον κύριο Παμπούκη, έναν από τους στενότερους συνεργάτες του Γιώργου Παπανδρέου, όχι τώρα, όχι το διάστημα της κυβερνητικής θητείας, αλλά από τον καιρό της Ιπποκράτους, της μεταστέγασης από τη Χαρλάου Τρικούπη στην Ιπποκράτους και της πολύ δύσκολης εσωτερικής μάχης στο Πασόκ μεταξύ του Παπανδρέου και Βενιζέλου. Ναι. Είναι λοιπόν πολύ εντυπωσιακό ότι έχουμε αυτή την απομάκρυνση του κυρίου Παμπούκη, η οποία είναι μια απομάκρυνση, δεν είναι βουλευτής ο κύριος Παμπούκης. Mm-hmm. Άρα λοιπόν επιστρέφει στα επαγγελματικά του καθήκοντα, πηγαίνει σπίτι του με δύο λόγια. Δεν παραμένει στο κοινοβούλιο, έστω ως μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του Πασόκ. Τώρα, με το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας έχουμε ένα πολύ μεγάλο παρασκήνιο, το οποίο κρατάει δύο μήνες. Εμείς το μάθαμε από την παρέτηση ή μάλλον από τα γεγονότα της τελευταίας εβδομάδας, αλλά πριν από δύο μήνες δηλαδή, πολύ λίγες μέρες μετά τον ανασχηματισμό, ήταν η πρώτη φορά που ο κ. Παμπούκης μίλησε με τον κ. Παπανδρέου και του ζήτησε την επανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας. Οι κύκλοι του κ. Παμπούκη λένε ότι τότε ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα το δούμε και προ δεκαημέρου το έθεσε ξανά ο κ. Παμπούκης και αποφασίστηκε η συγκρότηση μιας επιτροπής για να το εξετάσει υπό τον νομικό σύμβουλο του κ. Παπανδρέου, η οποία όμως δεν συγκροτήθηκε ποτέ. Καθώς ο κ. Παπουτσής είχε την άποψη ότι μπορεί να λυθεί το θέμα με διάλογο, με απευθείας διάλογο μεταξύ των υπουργών. Ναι. Η μέρα κλειδί φαίνεται ότι δεν ήταν η χτεσινή, ήταν η Τρίτη, που είχε προγραμματιστεί μια σύσκεψη στη Βουλή, στην οποία συμμετείχαν, έγινε αυτή η σύσκεψη δηλαδή, οι κύριοι Παπουτσής, ο κ. Παμπούκης, ο κ. Χρυσοχοΐδης, είναι ο υπουργός του κυρίου Παμπούκη, να θυμίσουμε. Ήταν, ο κύριος Ρέπας ήταν μέχρι σήμερα το πρωί, ο κύριος Ρέπας και η κυρία Ρεγκίνα Βάρτζηλη, που ήταν η συνεργάτητα του κύριου Παπανδρέου.
Αυτή η σύσκεψη λοιπόν για να λυθεί το θέμα έγινε σε πάρα πολύ βαρύ κλίμα, γιατί είχαν μεσολαβήσει, είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του κ. Μπαμπούκη. Οι δημόσιες δηλώσεις του ότι πρέπει να επανασυγκροτηθεί το Υπουργείο. Είναι αυτές οι δηλώσεις που είδαμε πριν. Είναι οι δηλώσεις που είδαμε πριν στο ρεπορτάζ και προφανώς ο κ. Μπαμπούκης πριν συναποφασιστεί οτιδήποτε. Ακριβώς, πριν συναποφασιστεί οτιδήποτε, βγήκε δημόσια ακριβώς και είπε τη θέση του. Ακριβώς. Λίγες ώρες δηλαδή πριν γίνει η σύσκεψη, η παρουσία του κυρίου Ρέπα σε αυτή τη σύσκεψη, επειδή μπορεί να ξενίζεται στους τηλεθεατές μας, είναι επειδή ο κύριος Ρέπας έχει ουσιαστικά καθήκοντα και αυτός αντιπροέδρου αυτή την περίοδο. Mm. Πήγε λοιπόν να διατηρήσει εκεί για το θέμα, αλλά επί της ουσίας δεν ελήφθη καμία απόφαση γιατί είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του κυρίου Παμπούκη. Και έτσι το ξεκαθάρισμα έγινε την επόμενη μέρα, παρουσία του κυρίου Βανδρέου πλέον στο Υπουργικό Συμβούλιο, που πολύ σωστά μετέφερε ο Γιάννης τους διαλόγους μεταξύ του κυρίου Παπουτσί και του κυρίου Παπανδρέου. Ο ένας μίλησε για υπονόμευση, ο πρωθυπουργός είπε ότι δεν θέλει υπουργούς κολλημένους στις καρέκλες του. Ο κύριος Παμπούκης, από τον κύριο Μόσελο αλλά και όλους τους στενούς συνεργάτες του κυρίου Παπανδρέου ήταν αυτοί που έκανε τον κύριο Παμπούκη να υποβάλει σήμερα την παραίτησή του. Απλά Σωτήρη να προσθέσω. Στο οποίο υπουργικό δεν ήταν ο κύριος Παμπούκης, έτσι δεν είναι. Ο κύριος Παμπούκης δεν ήταν στο υπουργικό. Όχι, δεν ήταν. Όχι, δεν ήταν στο Υπουργικό. Απλά να προσθέσω ότι αν προσέξουμε τη δήλωση που έκανε τότε που την έκανε στην κρατική τηλεόραση, λέει χαρακτηριστικά ότι κι ας είναι όποιος θέλει στην καρέκλα του. Ναι. Δηλαδή έδειξε ουσιαστικά ότι είναι αποφασισμένος να προχωρήσει σε κάτι τέτοιο. Να σου πω επίσης ότι στην παρέτηση, όταν την έκανε προφορικός προς τον Πρωθυπουργό, ουσιαστικά δεν του έδωσε κανένα περιθώριο του Γιώργου Παπανδρέου για αντίδραση. Γιατί γράφει στο γραπτό κείμενο, μιλάει για αμετάκλητη απόφαση. Ναι. Οπότε δεν του έδωσε περιθώρια ούτε καν να μπορέσει να τον μεταπίσει. Πάντως Γιάννη, σωστά το λες αυτό. Νομίζω ότι η απόφαση ήταν και περίπου ηλυμένη και από πλευράς Πρωθυπουργού ότι θα κάνει αποδεκτή την παρέτηση, γιατί θεωρεί ότι ο κύριος Παμπούκης διαφώνησε με μια προσωπική επιλογή του. Αυτό το αλαλούμ το οποίο παρακολουθούμε είναι μια ατυχής αμεταρρύθμιση που ήθελε να κάνει ο Γιώργος Παπανδρέου. Και μάλιστα η ειρωνία είναι ότι ο κύριος Παμπούκης ως υπουργός επικρατείας είχε επεξεργαστεί και το προεδρικό διάταγμα διαχωρισμού του Υπουργείου, δηλαδή κατάργηση ουσιαστικά του παλιού Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Το οποίο το βρήκε τελικά μπροστά του. Στην πράξη διαπίστωσε αυτό... ότι όμως ήταν λάθος αυτό. Προφανώς σε αυτό αναφέρεται κιόλας όταν λέει ότι διαφωνήσε και με αρκετές αποφάσεις οι οποίες ελήφθησαν. Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε στον κύριο Μάκη Κουρή. Ο Παπανδρέου θεωρεί ότι αυτό αναφέρεται... είναι μια δικιά του μεταρρυθμιστική προσπάθεια που από το αποτέλεσμα βεβαίως βλέπουμε ότι είναι μια παλινοδία. Ότι θέλει να διαχωρίσει το πολιτικό σκέλος του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας με το λιμενικό. Το λιμενικό να μείνει στα σώματα για το δόγμα ασφάλειας της χώρας. Λοιπόν, σε αυτό αναφερόντουσαν πριν από λίγο, αν μου τρέψει το τύρι, και ναι, κύκλοι ναι, του Υπουργού Προστασίας του Πολιτή, του κ. Παπουτσί, οι οποίοι έλεγαν, σχολιάζοντας την παρέτηση του κ. Παμπούκη, ότι ο κ. Παμπούκης με την επιστολή του και με τα περιδογματισμού που αναφέρει, στην ουσία στρέφεται κατά του κ. Παπανδρέου και αυτό ο κ. Παπανδρέου έκανε και άμεσα δεκτή την παρέτηση του κ. Παμπούκη. Υπενθυμίζουν από πλευράς του κ. Παπουτσί ότι ο κ. Παπανδρέου ήταν αυτός ο οποίος είχε επιλέξει να γίνει αυτή η δομική αλλαγή στην κυβέρνηση. Όπως είπε η Κάτια, είχε αναθέσει τον κ. Παμπούκη να αναλάβει αυτό τα του διαχωρισμού και προσθέτουν επίσης ότι όλο αυτό το διάστημα δεν είχε προχωρήσει. Δεν είχαν προχωρήσει οι αλλαγές τις οποίες έπρεπε να προχωρήσουν. Δηλαδή, να υπάρξουν η διάκριση μεταξύ του ποιος ελέγχει και ποιος πιστοποιεί τον έλεγχο στα πλοία. Όλες αυτές οι αλλαγές και η μετάθεση αρμοδιότητας σε πολιτικό επίπεδο δεν είχε γίνει. Λοιπόν, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Κύριε Κουρή. Εγώ πιστεύω ότι ήταν προαναγγελθέν αυτό που συνέβη. Mm-hmm. Ο κ. Παπανδρέου, από τότε που ανέλαβε την κυβέρνηση, είναι άλλη μια φορά ή τρίτη νομίζω που υποβαθμίζει τον κύριο Παμπούκη. Ο κύριος Παμπούκης, αν θυμηθούμε το 2007, ήταν μεταξύ των 2-3 που εκείνη τη βραδιά των εκλογών του 2007 ήταν κοντά στον Γιώργο Παπανδρέο και βοήθησε πάρα πολύ για να κατηθεί όρθιος. Μαζί με τον κύριο Ραγκούση τότε. Όταν άλλοι από αυτούς που είναι σήμερα πρωτοκλασάτοι είχαν εξαφανιστεί. Ακόμα και στελέχη του μεγάλου Μαξίμου. Νομίζω ότι ο κ. Παμπούκης περίμενε ότι μέχρι χθες το πρωί ότι αυτό που θεώρησε ότι τον άδειασε θα υπήρξε κάποια κάλυψή του. Θα βρίσκανε δηλαδή μια συμβιβαστική λύση. Ναι, αυτό περίμενε από τη στιγμή όμως που έκαμε την δήλωση ο κ. Μόσιαλος, τότε πήρε την απόφαση να παραιτηθεί. Εγώ νομίζω στην παραίτηση η πιο βαρύτατη αιχμή είναι αυτό που μιλάει ότι κάποιοι δεν κοιτάζουν το εθνικό συμφέρον.
ότι στρατηγικές που δεν εξυπηρετούν τους εθνικούς στόχους. Ναι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ βαρύ. Όταν το λέει μέλος της κυβέρνησης, αυτό είναι βαρύ. Όταν κατηγορεί και άλλους υπουργούς και ούτε η ίδια την κυβέρνηση με τις επιλογές της ότι δεν υπηρετεί το εθνικό συμφέρον.